Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Σουζάνα και παιδιά, σήμερα θα μιλήσουμε για skincare, σχεδόν ντροπή μου που σήμερα με αυτή την bad skin week που περνάω και αυτή την πλευρά μου, του προσώπου μου να μην είναι σε καλή κατάσταση, αυτή βέβαια να είναι σε πολύ καλή κατάσταση, θα μιλήσουμε για skincare, αλλά αυτά εδώ τα θεματάκια που συμβαίνουν, ξέρετε πολύ καλά ότι συμβαίνουν από την προηγούμενη εβδομάδα, οπότε είναι κάτι στην καινούργια μου ρουτίνα που με πειράζει πιθανότατα, είμαι ακόμα προς εξέλιξη, η έρευνά μου βρίσκεται για να βρω τι στο καλό έχει πειράξει το δέρμα μου και η μία πλευρά είναι εκπληκτικ, η άλλη πλευρά έχει βγάλει 2-3 σπυράκια τα οποία πραγματικά δεν μπορώ να τα βλέπω. Τέλος το δράμα μου με τα σπυράκια, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για 2 ρουτίνες που έχω κάνει από πότε, από Δεκέμβρη-Γενάρη θα πω. Δεν είναι δηλαδή οι ρουτίνες που φταίξανε για αυτό εδώ, είναι οι ρουτίνες όλων των προηγούμενων βίντεο. Σε κάποια άλλα βίντεο το δέρμα μου ήταν πάρα πολύ clean, πάρα πολύ ωραίο και είναι αυτές οι 2 ρουτίνες που χρησιμοποίησα και είπα να τα πω εδώ μαζεμένα. Γιατί είναι 2 διαφορετικά brand τα οποία όμως έχουν κοινά στοιχεία, οπότε είπα να κάνω ένα βίντεο που θα σας μιλήσω για αυτά τα 2 brand. Το ένα κιόλας θα το έχετε δει στον τίτλο. Μία δηλαδή που σας το έδειξα και σας είπα στο Instagram ότι θα ξεκινήσω One Month Skincare Challenge και μία που μου στέλνετε σχεδόν καθημερινά να μου πείτε τελικά Σουζάνα τι έγινε με τα Fenty Skin και έχετε απόλυτο δίκιο, έπρεπε ήδη να έχει υπάρξει αυτό το review γιατί έχω σταματήσει κιόλας να τα χρησιμοποιώ. Και για να μπαίνουμε στο ψητό σιγά σιγά, σήμερα θα σας μιλήσω για τα Fenty Skin. Θα κάνουμε έτσι ένα ωραίο review για 3 προϊόντα Fenty Skin που δοκίμασα και για ένα άλλο brand το οποίο με έσωσε το Δεκέμβρη, το Holy Frog. Τι είναι Holy Frog? Το Holy Frog μας καίνει τα φώτα, έχω βάλει ό,τι φως υπάρχει για να μην βλέπω τα σπυράκια. Μπειράζει. Θα σας τα δείξω και σε πιο κοντινό όταν έρθει η ώρα τους να μιλήσουμε. Και τα 2 brand, το κοινό τους, το βασικό τους κοινό, είναι ότι είναι clean vegan skincare brands. Θα μιλήσουμε όμως αναλυτικά στην πορεία. Ξεκινάμε με Fenty Skin. Έχετε τρελαθεί, έχω τρελαθεί και εγώ. Περίμενα πώς και πώς να έρθουν στα χέρια μου και μόλις ήρθαν είπα εντάξει εδώ είμαστε, θα γίνει ολοκληρωμένο skincare challenge και να σας πω και την αλήθεια από προχτές που προσπαθώ να ανακαλύψω τι ακριβώς φταίει και το πρόσωπό μου δεν είναι στα καλά του αυτή την εβδομάδα, ξαναξεκίνησα να χρησιμοποιώ τα Fenty Skin γιατί τα θεωρώ έτσι calming. Ωραία, μου κάτσαν πάρα πολύ καλά. Δεν κάνω spoiler όμως, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τώρα, Fenty Skin, η σειρά skincare της Rihanna. Την περιμέναμε εμείς οι φαν της Rihanna και της Fenty γενικότερα πώς και πώς. Επιτέλους βγήκε με έναν πολύ μινιμαλιστικό τρόπο. Και τι εννοώ μινιμαλιστικό, εννοώ ότι έχει 3 και 1, 4 προϊόντα όλα και όλα αυτή τη στιγμή. Γιατί η Rihanna ήθελε να δημιουργήσει μία skincare σειρά minimal, ευχρηστή, εύκολη που μπορεί να τη χρησιμοποιήσουν άντρες, γυναίκες, κάθε τύπου δέρματος, κάθε χρώματος, κάθε πύλου, κάθε οτιδήποτε. Ήθελε να είναι μία σειρά για όλους και θεωρώ ότι κάπως το πέτυχε. Για να είναι μία σειρά για όλους, αυτό σημαίνει ότι δεν έχει πάρα πολύ δυνατά ενεργά συστατικά. Ήταν το πρώτο πράγμα δηλαδή που μόλις είδα τα συστατικά πριν δοκιμάσω τα προϊόντα, τσέκαρα και είδα ότι το μοναδικό star προϊόν είναι μία συναμίδη στα προϊόντα. Δεν έχει βιταμίνη C, δεν έχει ρετινόλη, δεν έχει τέτοια ενεργά δυνατά συστατικά και το καταλαβαίνω και το αναγνωρίζω και το κατανοώ γιατί είναι μια σειρά που έπρεπε να είναι για όλους. Όσο μπορεί να είναι μια skincare σειρά για όλους και θα το αναλύσουμε αυτό έτσι κάπως στη συνέχεια. Πριν αναλύσω ένα-ένα τα 3 προϊόντα τα οποία δοκίμασα, θέλω να σας πω ότι ξετρελάθηκα όμως παιδιά με το packaging. Αυτό το λιλά, εντάξει, είναι το αγαπημένο μου χρώμα, είναι και το χρώμα της σεζόν το λιλά, είναι πάρα πολύ αγαπημένο, είναι παστέλ, πάρα πολύ ωραίο και αυτό που μου άρεσε επίσης πάρα πολύ είναι η sustainable λογική πίσω από τα προϊόντα, δηλαδή δεν χρειάζεται να ξαναγοράσεις όλο το προϊόν. Βγάζεις από την κρέμα προσώπου το tube και αγοράζεις ξανά το tube. Όλες οι συσκευασίες μπορούν να ανακυκλωθούν αφού τελειώσουν. Είναι από ανακυκλωμένο πλαστικό, είναι clean, είναι conscious, είναι vegan οι συνθέσεις όπως λέγεται. Και γενικά αυτό όλο το concept μου άρεσε πάρα πολύ. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ένα celebrity brand, αν μπορούμε να το πούμε έτσι στο Fenty Skin, γιατί πια είναι μόνο του, στέκεται θεωρώ και χωρίς τη Rihanna, φροντίζει τόσο πολύ το να είναι οι συνθέσεις vegan, το να είναι οι συσκευασίες reusable, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά γιατί δίνουν και μία, έτσι αν θέλεις να το πεις, τάση
προς τις άλλες εταιρείες να μιμηθούν αυτό, οπότε δημιουργείται ένας κύκλος, ο οποίος μόνο καλό μπορεί να κάνει στο περιβάλλον. Συνολικά, και πριν πάρω ένα τα προϊόντα, να σας πω ότι εμένα αυτή η σειρά μου άρεσε πάρα πολύ, με βόλεψε αρκετά, δεν ερέθησε την επιδερμίδα μου, δεν την αφυδάτωσε, δεν την βάρινε. Γιατί με το που ενοχληθεί εμένα ένα τσάκ η επιδερμίδα μου, πετάει αυτά εδώ τα σπυράκια. Δεν υπήρχε τίποτα όσο χρησιμοποιούσα τα Fenty Skin. Ήταν πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ έτσι ευχάριστα έκατσε στην επιδερμίδα μου, αλλά θέλω να θυμάστε ότι η δική μου επιδερμίδα είναι μεικτή προς λιπαρή, κάτι το οποίο θα συζητήσουμε και στην πορεία. Ξεκινάω με ένα-ένα τα προϊόντα, τι μου άρεσε, τι δεν μου άρεσε, τι θα άλλαζα, τι διαφορετικό θα ήθελα. Εννοείται ότι το βίντεο δεν είναι sponsored, απλά με ρωτήσατε πραγματικά πάρα πολλές για τα Fenty Skin και ήθελα να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο review και μια ολοκληρωμένη άποψη. Ξεκινάω λοιπόν με το Hydra Visor. Πώς λέγεται, δεν το γράφει και στη συσκευασία. Hydra Visor Invisible Moisturizer με SPF 30. Είναι αυτό εδώ το προϊόν. Είναι στην ουσία μία ενυδατική κρέμα με SPF, πολύ ανάλαφρη σύνθεση, διάφανη σύνθεση, πραγματικά ενυδατώνει χωρίς να βαραίνει την επιδερμίδα. Αυτό που μου άρεσε εμένα πάρα πολύ στη συγκεκριμένη ενυδατική είναι ότι μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και κάτω από το μακιγιάζ και να μην κάνει αυτά τα κομπάκια, ξέρεις, που συνήθως μπορεί να κάνουν κάποιες ενυδατικές που είναι αρκετά βαριές και κάνεις σαν κομπάκια που γίνονται, τρίβονται και δεν είναι καθόλου ωραίο το αποτέλεσμα. Απορροφάται απευθείας, πολύ ανάλαφρη, στάζει συστατικά της. Βρίσκουμε αρκετά αντιοξειδωτικά συστατικά, όπως το καρπούζι Kalahari, το οποίο είναι ένα άγριο καρπούζι, πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, πλούσιο σε βιταμίνες και βοηθάει πολύ στην ενυδάτωση. Βρίσκουμε νιασυναμίδη, στα περισσότερα προϊόντα της Fenty Skin βρίσκουμε νιασυναμίδη, που την αγαπάω πάρα πολύ, που είναι ένα λατρεμένο μου συστατικό για σύσφυξη πόρων, για μείωση της λιπαρότητας. Όταν μπαίνει στα συστατικά ενός προϊόντος, βοηθάει επίσης και στο να μειωθεί η γυαλάδα, πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, ένα ωραίο έτσι έξτρα που είχε αυτή η ενυδατική, ότι δεν άφηνε περιττή γυαλάδα, αλλά ούτε πολύ βαρύ μάτ αποτέλεσμα. Περιέχει επίσης υαλουρονικό στην καθαρή του μορφή, όπου όπως είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο, όταν χρησιμοποιείτε το υαλουρονικό σε αυτήν την υψηλή περιεκτικότητά του, λειτουργεί πολύ καλά σαν ενυδατικό προϊόν. Δηλαδή, σφραγίζει και ενυδατώνει την επιδερμίδα από έξω. Έχει αλόι. Τι άλλο έχει? Έχει baobab, που είναι ένα αφρικανικό δέντρο όπου οι καρποί του προσφέρουν ενυδάτωση. Γενικά, μου άρεσε πάρα πολύ. Τώρα, τι βλέπω να συζητάτε πολύ στο ίντερνετ σχετικά με το συγκεκριμένο προϊόν και να μην είναι, ας πούμε, το αγαπημένο των skincare gurus, expert. Αυτό που συζητάτε είναι ότι αρχικά περιέχει SPF 30, το οποίο είναι αρκετά καλό, αλλά τα φίλτρα είναι χημικά. Έχουμε κάνει ένα βίντεο που συζητάμε για τα χημικά και τα mineral φίλτρα στα αντιλιακά. Τα αρνητικά και τα θετικά τα έχουμε βάλει κάτω, τα έχουμε ζυγίσει και έχουμε καταλήξει στο ότι σε πάρα πολλά αντιλιακά υπάρχουν χημικά φίλτρα. Το σημαντικότερο όμως είναι εδώ πέρα ότι στα χημικά φίλτρα που υπάρχουν στην κρέμα, στα συστατικά της κρέμας για να δώσουν αυτή την προστασία από την UV ακτινοβολία, δεν περιέχει τα κακά χημικά φίλτρα που είναι η οξυβενζόνη και η οκτινοξάνη. Δεν περιέχονται λοιπόν αυτά τα χημικά φίλτρα, οπότε γενικά it's fine. Είναι μια ωραία σύνθεση όπου έχει ενυδάτωση, έχει και κάποια αντιλιακή προστασία. Βέβαια, εγώ προσωπικά σαν Σουζάνα δεν θα χρησιμοποιούσα ποτέ ένα προϊόν το οποίο τα κάνει όλα και ενυδατώνει και έχει αντιλιακή προστασία. Το αντιλιακό μου εμένα μπαίνει ούτως ή άλλως έξτρα. Δηλαδή, ακόμη και όταν χρησιμοποιούσα αυτήν εδώ τη ρουτίνα, πάντα έβαζα από πάνω και το δικό μου το αντιλιακό που χρησιμοποιώ ούτως ή άλλως, αλλά από το να μην χρησιμοποιήσεις καθόλου αντιλιακό και να βάλεις μόνο την ενυδατική σου, μου αρέσει που υπάρχει και αντιλιακή προστασία εδώ πέρα. Οπότε γενικά προτιμώ να χρησιμοποιώ και το αντιλιακό μου και την ενυδατική μου, ακόμη και αν η ενυδατική μου έχει SPF. Παρ' όλα αυτά, δεν είστε υποχρεωμένοι. Μου άρεσε που η Ριάννα το έκανε 2-1, γιατί όπως είπαμε, αναφέρεται και σε ένα μεγάλο εύρος ανθρώπων. Οπότε μπορεί να είναι και για κάποιον που είναι νέος στο skincare και δεν τα πάει πολύ καλά με το αντιλιακό, κακώς. Και φρόντισε να προστατεύσει και την επιδερμίδα των newbies. Ακόμη ένα πράγμα που βλέπω να συζητάτε πάρα πολύ στη skincare community σχετικά με τα προϊόντα Fenty Skin, που γενικά δεν έχουν κακά reviews, αλλά
οι αρνητικές, έτσι, τα αρνητικά σχόλια είναι πάνω σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Το θέμα το ότι περιέχει άρωμα. Θέλω να κάνουμε ένα βίντεο με προϊόντα τα οποία περιέχουν άρωμα και προϊόντα που δεν περιέχουν άρωμα, γιατί θεωρώ ότι έχει γίνει έτσι μια παραπάνω συζήτηση από ό,τι πρέπει στο άρωμα, στις συνθέσεις των skincare προϊόντων. Και κάπως έτσι έχουμε ρίξει πολλές κακές κατηγορίες στο άρωμα. Θα σας πω τι γίνεται με το άρωμα στις συνθέσεις των skincare προϊόντων. Προσωπικά δεν με ενοχλεί, ίσα ίσα μου αρέσει και όταν το προϊόν μου μυρίζει ωραία, μυρίζει κερασάκι, αυτό εδώ, τι μυρίζει, φρουτάκι, κερασάκι, τέλος πάντων μυρίζει πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ αναζωογονητικά. Μου αρέσει να χρησιμοποιώ ένα προϊόν το οποίο έχει και ωραία μυρωδιά, γιατί μου φτιάχνει τη διάθεση το πρωί. Τώρα, σημασία έχει στο άρωμα, έχουν αρκετά πράγματα. Να μην έχει σύνθεση ινόπνευμα, δηλαδή το άρωμα να έρχεται από άλλα πράγματα, από εθερία ελαία, από αποστάγματα, τέλος πάντων, από άλλα πράγματα εκτός από το ινόπνευμα, το οποίο ναι, μπορεί να κάνει κακό στην επιδερμίδα και να την αφυδατώσει και άστα να πάνε. Και το δεύτερο σημαντικό σε σχέση με το άρωμα είναι ότι αν έχεις πολύ ευαίσθητη επιδερμίδα, όντως τα προϊόντα που περιέχουν άρωμα μπορεί να ερεθίσουν την επιδερμίδα σου. Βέβαια, αν έχεις τόσο ευαίσθητη επιδερμίδα, καλό είναι να μην δοκιμάζεις και τέτοιου τύπου προϊόντα. Να πηγαίνεις δηλαδή στοχευμένα σε προϊόντα φαρμακευτικά που δεν έχουν άρωμα, που δεν έχουν πολύ δυνατά ενεργά συστατικά, που είναι πολύ clean συνθέσεις όπως είναι τη Λαρός, τη Σεραβέ. Πολύ πολύ clean προϊόντα φαρμακευτικά που θα σου έδινε ο γιατρός για να πούμε, να καταλάβουμε, να χρησιμοποιήσεις. Αλλά γενικά εμένα, παιδιά, δεν με χάλασε ότι έχει αυτό το ωραίο αρωματάκι. Μου φτιάχνει τη διάθεση να βάζω το προϊοντάκι μου, να παίρνω μια βαθιά ανάσα, να μυρίζω ωραία. Πάμε στο επόμενο προϊόν και τα έχω αρχίσει λίγο περίεργα. Δεν ξέρω γιατί ξεκίνησα με την ανυδατική και δεν ξεκίνησα με το καθαριστικό ή με το toner. Λάθος. Η σειρά δεν είναι σωστή όπως σας τα λέω. Αλλά πάμε στο πρώτο step, το οποίο είναι ο καθαρισμός του προσώπου και αυτό εδώ το καθαριστικό. Total cleansers. Cleansers, ναι. Έχω πολλά πράγματα να σας πω γι' αυτό. Αρχικά να σας πω ότι έγινε πολύ γρήγορα ένα από τα αγαπημένα μου καθαριστικά προσώπου. Έχει αυτό εδώ το tube, όπου το γυρνάς, ανοίγει, βάζεις ελάχιστη ποσότητα, δηλαδή αυτό είναι όσο, και πάρα πολύ είναι αυτό, είναι όσο θα χρειαστείτε για να κάνετε τον καθημερινό καθαρισμό σας. Με το που έρθει σε επαφή με νερό, αυτό εδώ το γαλάκτωμα γίνεται κάπως αφρός. Όχι πολύ έντονος αφρός, αλλά τον... Να, βλέπεις, τον κάνει τον αφρούλι του, αλλάζει η σύσταση. Κάτσε να το καθαρίσω. Έχοντας αιμονή με τα καθαριστικά προσώπου, ήταν το πρώτο πράγμα που δοκίμασα και παιδιά το λάτρεψα. Δηλαδή, αν ένα προϊόν θα σας έλεγα να αγοράσετε, θα ήταν το καθαριστικό. Επίσης, τα συστατικά του έχει ενυδατικά και αντιοξυδατικά συστατικά, όπου περιέχει ένα από τα παράγωγα του υαλουρονικού οξέους χαμηλού μοριακού βάρους που μιλήσαμε και σε προηγούμενο βίντεο. Περιέχει κεράσι από τα Barbados, το οποίο είναι ένα αρκετά αντιοξυδοτικό έτσι συστατικό που λέγεται ότι έχει και περισσότερη βιταμίνη C από ένα πορτοκάλι. Οπότε να και αντιοξύδωση στο καθαριστικό. Περιέχει επίσης πράσινο τσάι, επίσης αντιοξυδοτικό συστατικό. Τζίγκο μπιλόμπα, σίκο, κηδόνι. Γενικά είναι πολύ ωραίες και πολύ προσεγμένες οι συνθέσεις χωρίς να είναι επιθετικές προς την επιδερμίδα. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό ότι κανένα από τα προϊόντα δεν περιέχει έλαια. Οπότε αν η επιδερμίδα σου είναι αρκετά λιπαρή και δεν αντέχει τα έλαια και θα πετάξεις σπυράκι με το που ένα τσικ ελαιώδη σύσταση να πέσει πάνω, θα πεταχτεί σπυράκι. Πάρε παράδειγμα, δεν έχετε να φοβάστε τίποτα γιατί δεν περιέχουν έλαια, δεν περιέχουν έτσι βαριές συνθέσεις που μπορεί να μπουκώσουν μία λιπαρή ή μεικτή επιδερμίδα. Τι άλλο ήθελα να σας πω? Α, ναι, τώρα θυμήθηκα τι ήθελα να σας πω γι' αυτό. Τώρα, για μένα, το ένα του αρνητικό, παρότι σας λέω σαν καθαριστικό το λάτρεψα, είναι ότι είναι, παιδιά, all in one. Δηλαδή, ότι είναι και ντεμακιγιάζ και καθαριστικό. Γενικά, εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ πολύ με τα προϊόντα 2-1 στον καθαρισμό. Λατρεύω και πάρα πολύ το double cleansing. Οπότε, ίσως γι' αυτό είμαι λίγο επίφοβη με τα προϊόντα καθαρισμού που κάνουν και ντεμακιγιάζ. Αλλά, εάν ρε παιδάκι μου είσαι άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να χρησιμοποιήσει και νερό ντεμακιγιάζ και νερό μισελέρ και μπάλμ και το ένα και το άλλο, είναι μια ωραία λύση και μια ωραία επιλογή. Το μόνο που θα έκανα εγώ,
αν το χρησιμοποιούσα και για ντεμακιγιάζ, θα ήταν να το χρησιμοποιήσω δύο φορές. Δηλαδή, μία για να κάνω τον ντεμακιγιάζ μου και να φύγουν τα πολλά-πολλά, κάνοντας μασάζ την επιδερμίδα, ξεβγάζω και κάνω και ακόμη μία πλύση για να κάνω τον καθαρισμό. Έτσι, θεωρώ ότι κάπως μπορεί να δουλέψει ένα προϊόν που είναι 2-1 και κάνει και καθαρισμό και ντεμακιγιάζ. Αυτό θα είναι το μόνο που θα έλεγα ότι κάπως δεν μπορεί να μην μου άρεσε σε αυτό εδώ το προϊόν. Παρόλα αυτά, δεν το δοκίμασα να σας πω την πικρή μου την αλήθεια σαν ντεμακιγιάζ. Γιατί δεν το κάνω. Χρησιμοποιώ πάντα νεράκι μισελέρ ή κάποιο μπάλμ. Και πάλι καταλαβαίνω το κόνσεπτ της Ριάννα πάνω σε αυτά τα προϊόντα που προσπαθεί να βάλει 2-1 στα περισσότερα, γιατί θέλει να δημιουργήσει μία σειρά minimal, μία σειρά η οποία θα είναι για όλους και μία σειρά η οποία δεν θα κουράζει με πάρα πολλά βήματα. Οπότε γι' αυτό τη συγχαίρω, γιατί ειδικά αυτή την περίοδο με τις μάσκες και τα πολλά προϊόντα που χρησιμοποιούμε ή δεν χρησιμοποιούμε ή γίνεται ένα μπέρδεμα με το δέρμα μας και αντιδρά, καλό είναι να γίνει όσο πιο μινιμαλιστική γίνεται η skincare ρουτίνα. Οπότε η Ρίρι πάει με την εποχή, πάει με την τάση, πάει με τη φάση και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Επίσης δίνει και ένα μάθημα μέσα από αυτά τα προϊόντα ότι ενυδάτωση πάει με αντιλιακό και ότι καθαρισμός χωρίς τη μακιγιάζ δεν υφίσταται. Οπότε διπλό μπράβο και γι' αυτό. Ολοκληρώνω με το αγαπημένο προϊόν της Ριάννα από τη σειρά και δικό μου κάπως αγαπημένο. Μου άρεσε, δεν θα πω ότι δεν μου άρεσε, αλλά δεν το συγκρίνω σε καμία περίπτωση με το καθαριστικό που το λάτρεψα και την εντατική. Το άφησα τελευταίο γιατί για μένα ήταν πολύ καλό, αλλά όχι το αγαπημένο μου. Το Fat Water, το οποίο είναι τόνερ και σέρουμ μαζί. Ακόμα ένα προϊόν 2-1 στη σειρά. Και έχει, παιδιά, την τέλεια ονομασία γιατί είναι αυτό ακριβώς. Είναι ένα παχύρευστο, τι να το πω τώρα, παχύρευστο προϊόν, το οποίο χρησιμοποιείται και σαν σέρουμ και σαν τόνερ. Πάλι έχει εδώ πέρα ένα πολύ ωραίο και έξυπνο τρόπο για να μην χαλάς και πάρα πολύ προϊόν. Θα δείτε αμέσως και θα καταλάβετε τι εννοώ. Θα καταλάβετε, άραγε, να το. Δεν είναι ούτε πολύ ανάλαφρο όπως είναι ένα τόνερ, ούτε πολύ παχύρευστο όπως είναι ένα σέρουμ. Είναι κάτι ενδιάμεσο και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι επειδή η σύστασή του, όπως είδατε, είναι έτσι κάπως πιο παχύρευστη, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε βαμβάκι. Οπότε έτσι δημιουργείται ακόμη ένας έξτρα τρόπος να προστατεύσουμε το περιβάλλον, δημιουργώντας λιγότερα απορρίμματα, το βάζεις στο χέρι, το ζεσταίνεις και το απλώνεις στην επιδερμίδα. Αυτό που με παραξένεψε, παιδιά, ήταν ότι στο πρώτο λανσάρισμα η Ρίρι δεν είχε βγάλει κρέμα ματιών. Σήμερα όμως το πρωί, Παρασκευή, που γίνεται αυτό το βίντεο, είδα κάτι της στο Instagram της Fenty Skin ότι κάτι για μάτια έλεγε και έχω κάτι ενθουσιαστεί. Σε γενικές γραμμές, εμένα, παιδιά, μου άρεσαν πάρα πολύ τα προϊόντα. Τα βρήκα πολύ εύκολα, πολύ ανάλαφρα, πολύ ωραία έκατσαν στη δικιά μου επιδερμίδα. Όμως, τυπικά και θεωρητικά θεωρούνται προϊόντα για κάθε τύπο δέρματος. Τα συγκεκριμένα, εγώ θα έλεγα ότι λόγω του ότι έχουν και πάρα πολύ νιασυναμίδη και γενικά πολλά αντιοξειδωτικά και συστατικά τα οποία μειώνουν τη λιπαρότητα, θα έλεγα ότι είναι ιδανικά για επιδερμίδες μεικτές προς λιπαρές. Δεν είμαι 100% σίγουρη, αλλά δεν μπορώ να το πω και με σιγουριά, γιατί δεν έχω ξηρή αφυδατωμένη επιδερμίδα. Αν για μια επιδερμίδα η οποία είναι όντως πολύ ξηρή, πολύ αφυδατωμένη, θα έκαναν την τέλεια δουλειά όπως έκαναν στη δική μου επιδερμίδα που είναι μεικτή προς λιπαρή. Αν κάποια από εσάς είναι ξηρή, αφυδατωμένη, έχει ανάγκη για σούπερ ενυδάτωση και τα χρησιμοποιήσει, θα περιμένω να μας πει το δικό της review για να δούμε αν όντως, παιδιά, λειτουργούν σε κάθε τύπο δέρματος. Τώρα που αναφέρω επιδερμίδα ξηρή, αφυδατωμένη, ταλαιπωρημένη, ερεθισμένη, ευαίσθητη και όλα αυτά που νιώθω ότι είναι η δικιά μου επιδερμίδα σε αυτή τη φάση, όλα μαζί, θα σας μιλήσω για το άλλο skincare challenge που έκανα τον Δεκέμβρη. Θέλω να κάνετε ένα flashback. Πάρα πολλές με ρωτήσατε, Σουζάνα, τι skincare κάνεις, Σουζάνα, τι skincare κάνεις. Και παιδιά, τι να σας πω, εκείνη την περίοδο έκανα το τίποτα. Δηλαδή, πραγματικά, το τίποτα, γιατί ήθελα να πάρει μία ανάσα η επιδερμίδα μου, γιατί είχα δοκιμάσει πάρα πολλά προϊόντα και πάρα πολλά ενεργά συστατικά συνεχόμενα και είπα, Σούζη, τώρα θα πας όσο πιο minimal γίνεται, πιο minimal και από τη minimal skincare σειρά της Ριάννα. Τίποτα. Δύο προϊόντα, παιδιά, χρησιμοποίησα εκεί στα Χριστούγεννα και μέσα στις διακοπές και
Δύο, και το δέρμα μου πραγματικά ηρέμησε. Βέβαια ήταν τα ιδανικά προϊόντα για επιδερμίδα που είναι ταραγμένη, για επιδερμίδα που το pH της έχει λίγο ξεφύγει, για επιδερμίδα που δεν θέλει κάτι πολύ βαρύ, θέλει κάτι πολύ ελαφρύ και πολύ calming. Και τώρα θα σας μιλήσω για τη Holy Frog. Έχω τρελαθεί με τη Holy Frog. Δεν έχω καταφέρει ούτε στο Instagram να σας πω πολλά για τη Holy Frog. Είναι ένα ολοκένουργιο brand το οποίο το ανακάλυψα στο In Beauty Pharma, που έχει γίνει για μένα, παιδιά, το cult beauty της Ελλάδας. Μιας που δεν μπορώ να ψωνίσω πλέον από το Cult Beauty. Άλλη ιστορία αυτή, θα την πιάσουμε σε κάποιο άλλο έτσι σενάριο. Και τι ακριβώς λοιπόν είναι η Holy Frog? Γιατί ένα skincare brand έχει το όνομα Holy Frog και ένα βατραχάκι? Λέγεται από τους δημιουργούς του brand λοιπόν ότι ο βάτραχος, το βατραχάκι, έχει μια πάρα πολύ λεπτή και ευαίσθητη επιδερμίδα. Τώρα βέβαια η ανθρώπινη επιδερμίδα δεν είναι τόσο ευαίσθητη όσο είναι των βατράχων, αλλά όταν πλένουμε την επιδερμίδα μας και όταν είμαστε σε φάση skincare γίνεται λίγο πιο ευαίσθητη. Αυτό λοιπόν που πρεσβεύει η Holy Frog είναι ότι εκείνη τη στιγμή που η επιδερμίδα μας είναι super ευαίσθητη, σαν των βατράχων ας πούμε, έρχεται να δώσει πολύ λεπτόρευστες clean συνθέσεις με ολιστική λογική πίσω από όλα τα προϊόντα και εξού το Holy. Γενικά είναι από τα πιο clean skincare brands που έχω δει, γιατί πολλά brands μπορεί να λένε ότι είναι clean ή vegan και να περιέχουν το κάτι της τους που να μην είναι και εντελώς, ρε παιδί μου, clean. Θέλω να συζητήσουμε και σε ένα άλλο βίντεο τι σημαίνει εν τέλει clean, τι σημαίνει εν τέλει vegan και όλα αυτά, που είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και κάπως μπερδευτικό. Οπότε σε κάποιο άλλο βίντεο θα τα συζητήσουμε. Το point είναι εδώ ότι η Holy Frog είναι όντως από τα πιο clean beauty brands που έχω χρησιμοποιήσει, με τις πιο λεπτόρευστες συνθέσεις, δεν ερέθησαν με τίποτα την επιδερμίδα μου, ίσα ίσα ήταν σαν, πώς θα σας πω, σαν φάρμακο ενός μήνα, 3-4 εβδομάδων, που το δέρμα μου είχε αρχίσει και τρελαινότανε και χρησιμοποίησα αυτά τα δύο προϊόντα και κάλμαρε εντελώς. Στη skin και ρουτίνα του Δεκέμβρη χρησιμοποίησα αυτά τα δύο. Τα Smooth Water Lily Nourishing Milky Wash και το Galilee Antioxidant Dewy Drop. Και αλήθεια λέω, αυτή ήταν η μοναδική μου skin και ρουτίνα. Δύο προϊόντα. Το καθαριστικό επίσης το λάτρεψα. Εκπληκτικό, άμα μπορείτε να δείτε, είναι μέχρι εδώ. Έχει φτάσει εδώ. Είναι αυτό που χρησιμοποιώ όταν νιώθω πολύ ευαίσθητη στην επιδερμίδα μου και κάπως προβληματική. Είναι σαν γαλάκτωμα, δεν αφρίζει. Είναι σαν να χρησιμοποιείς, ρε παιδάκι μου, ένα καταπραϊντικό προϊόν, μια καταπραϊντική λοσιόν για να καθαρίσεις την επιδερμίδα σου. Δεν θα μπω στη διαδικασία να το συγκρίνω με το Fenty Skin επειδή σας το έδειξα στο ίδιο βίντεο, γιατί για μένα δεν είναι τα ίδια προϊόντα. Δεν είναι δηλαδή και τα δύο πολύ αγαπημένα μου καθαριστικά, αλλά θα τα επέλεγα σε διαφορετική φάση της επιδερμίδας μου. Όταν η επιδερμίδα μου είναι πιο ευαίσθητη και πιο αφυδατωμένη, θα χρησιμοποιήσω αυτό. Όταν θέλω έτσι κάτι πιο καθαριστικό, κάτι έτσι λίγο πιο δυνατό, αλλά όχι και σούπερ δυνατό, θα επέλεγα το Fenty Skin. Είπα ότι δεν θα τα συγκρίνω. Να το που τα συγκρίνω. Έχει μίξ από 14 αμινοξέα, έχει βασικό συστατικό το λωτό και το νούφαρο και γενικά όπως σας είπα λειτουργούν με μια ολιστική έτσι ιδέα αυτά τα προϊόντα. Έχει αλόι, έχει βιταμίνη ε, έχει πολύ ενυδατικά και καταπραγητικά συστατικά. Το pH είναι 5, επίσης πάρα πολύ μου άρεσε ότι στη συσκευασία από πίσω γράφει το pH, τέλειο. Και το επόμενο προϊόν που δοκίμασα από Holy Frog και το χρησιμοποιώ ακόμα έτσι όταν νιώθω κάπως περίεργα το δέρμα μου και θέλω μια ενυδάτωση αλλά όχι πολύ βαριά, είναι αυτό εδώ το Antioxidant Dewy Drop Serum. Αυτό είναι ένα σέρουμ το οποίο είναι ανάλαφρο σαν λοσιόν. Δεν έχει δηλαδή αυτή την παχύρευστη αίσθηση του σέρουμ. Στην ονομασία του περιέχει τη λέξη dewy. Δίνει λάμψη. Δίνει, θα πω εγώ. Δεν είναι το πρωταρχικό πράγμα που βλέπεις όταν το χρησιμοποιείς. Στην ουσία κάπως ηρεμεί την επιδερμίδα, κάπως εξισορροπεί το pH, οπότε βλέπεις πιο υγιή την επιδερμίδα σου και γι' αυτό η επιδερμίδα έχει λάμψη. Περιέχει αλόι, μαρούλα oil, jojoba oil, σκουαλάνιο, το οποίο το αγαπάτε και πάρα πολύ και με ρωτάτε συχνά γι' αυτό. Έχει άλας του υαλουρονικού και γλυκερίνη, δύο ενυδατικά συστατικά, το ένα λειτουργεί για να ενυδατώσει από μέσα προς τα έξω την επιδερμίδα και το άλλο λειτουργεί για να σφραγίσει απ' έξω προς τα μέσα την υγρασία, οπότε
Οπότε πάρα πολύ ωραίο συνδυασμό. Έχει συνένζυμο Q10, επίσης αντιοξειδωτικό. Γενικά ένα πολύ πολύ ωραίο, safe, ανάλαφρο προϊόν. Γενικά πολύ ωραία τα Holy Frog. Έχω πάρει ακόμη ένα προϊόν που θέλω να δοκιμάσω. Δεν έχει έρθει η ώρα του ακόμα και κάπως νομίζω ότι θα καθυστερήσω να κάνω πολλούς πειραματισμούς, γιατί νιώθω το δέρμα μου είναι σε αυτή τη φάση που θέλει την ηρεμία του. Αυτά είχα να σας πω, παιδιά, για σήμερα. Full στο review. Νομίζω ότι δεν έχω ξανακάνει τέτοιο βίντεο με review στο review, μόνο review. Πώς σας φαίνεται? Πείτε μου αν σας αρέσει. Αυτές ήταν οι δύο ρουτίνες που χρησιμοποίησα τους τελευταίους δύο μήνες. Γενικά σας έχω ξαναπεί ότι προσπαθώ να χρησιμοποιώ τα προϊόντα όσο περισσότερο μπορώ για να έχω μία ολοκληρωμένη άποψη. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe στο κανάλι μου. Θα περιμένω οπωσδήποτε τα comment σας από κάτω να μου πείτε τι δοκιμάσατε εσείς, τι σας άρεσε, τι σας έκατσε, σε τι κατάσταση είναι το δικό σας δέρμα αυτές τις μέρες, γιατί μπορεί να φταίνει οι πλανήτες. Δεν ξέρω. Θα χαρώ να δω λοιπόν τα μηνύματά σας και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Σας φιλώ!